and gentlemen, we are back. Μη μου πεις updated, yay! Και πάλι κοντά σας, εδώ, καρακέντρο της εβδομάδας, καρακέντρο του καλοκαιριού, καρακέντρο και στη σέντρα. Γιατί από εκεί μπαίνουν τα καλύτερα γκολ. Και εμείς, από γκολ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όπως ξέρουμε και από μπάλα. Και εγώ αποφασίζω πότε θα ρίξω την παλιά μου, όχι πότε θα σφυρίξει ο διαιτητής. Αδιαφορώ για το διαιτητή. Εντάξει! Είπατε κάτι? Όχι. Έλα, συμφωνείτε? Συμφωνούμε. Συνεχίζω. Λοιπόν, και σήμερα εγώ λέω ότι θα σας στείλω άνδρο. Θα σας πάω στο καταπληκτικό αυτό ξενοδοχείο Περάκης. Νομίζω ότι είναι το στολίδι της Άνδρο, όπως όλοι ξέρετε, μια και η Άνδρος είναι από τα καλύτερα για μένα νησιά των Κυκλάδων, από εκεί που ξεκινάνε κάθε χρόνο όσον αφορά τα νησιά οι διακοπές μας, γιατί ήδη έχουμε ξεκινήσει από τον Ναύπλιο, ήδη έχουμε ξεκινήσει από την Κεφαλονιά, αλλά άμα μιλάμε για νησιά, από την Άνδρο ξεκινάμε κάθε καλοκαίρι. Τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες με το πρωινό στο καταπληκτικό αυτό στολίδι της Άνδρου, το ξενοδοχείο Περάκης. Θα πάτε ένα σούπερ τυχερός από σήμερα, μια σούπερ τυχερή. Στο τέλος της ημέρας που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook με το πρωινό σας, εντελώς δωρεάν, γιατί η εκπομπή μου πει θα στέλνει στα καλύτερα πάντα 4 αστέρων. Δεν βλέπω πιο κάτω εγώ αστέρια. 4, 5, 6 και 7. Ή όλον τον ουρανό, δεν έχει καμία σημασία. Θα πάτε στο μοναδικό αυτό ξενοδοχείο να περάσετε καταπληκτικά, εντελώς δωρεάν για ένα σούπερ ζευγάρι και με το παιδί σας. Εννοείται, αν υπάρχει παιδί, θα το πάρετε και αυτό. Και θα είναι από την εκπομπή Μη μου πεις, και ο διαγωνισμός μας ισχύει μέχρι η κράτησή σας μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη. Επειδή όμως το να πας και να έρθεις από έναν προορισμό είναι πολύ σημαντικό, το ταξίδι δηλαδή, εδώ ακριβώς η νούμερο 1 εταιρεία για τις ανατολικές και δυτικές Κυκλάδες αλλά και Κρήτη, η Golden Star Ferries που είναι στο πλάι μας για άλλη μια χρονιά, θα σας ταξιδέψει εντελώς δωρεάν τα δύο άτομα σε πρώτη θέση, παρακαλώ, και το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας για το πανέμορφο νησί της Άνδρου και να πάτε και να έρθετε εντελώς δωρεάν. Όμως, πέραν από όλο αυτό, φίλε τηλεθεατή, να σου πω ότι μπορείς να πας Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ήο, Σαντορίνη, Κουφονίσια, Μήλο, Κίμολο, δεν θυμάμαι παιδιά, Σέριφο, δεν θυμάμαι τώρα τα άλλα νησιά για τις δυτικές Κυκλάδες, αλλά και Κρήτη, γιατί η Golden Star Ferries με 6 πλοία στο στόλο, 3 από τη Ραφίνα, 2 από τον Πειραιά και 1 από την Κρήτη, καθημερινά δρομολόγια για Κρήτη, ανατολικές και δυτικές Κυκλάδες με τα πιο υπερσύγχρονα, άνετα και εξελιγμένα πλοία που έχουμε στο στόλο μας αυτήν την εποχή. Έτσι λοιπόν, η Golden Star Ferries θα σας δώσει δωρεάν και το άνετο ταξίδι να πάτε και με τον ίδιο τρόπο να επιστρέψετε στο καταπληκτικό αυτό νησί της Άνδρου. Έτσι λοιπόν, καλή επιτυχία για όλους εσάς. Φύγετε, το καράβι σφύριξε και καλές σας διακοπές. Γεια σου, κορίτσια. Γεια σου. Τι κάνεις, να είμαστε στον Περάκη. Θες να βγεις έξω να πιεις ένα fruit bunch? Ναι. Μπορείς να πας έξω στο... Τι ωραία που τι καταπληκτικά πέρας. Που είναι, είδες. Καλά, έχουμε πάει και πέρυσι που πήγαμε, παιδιά. Καταπληκτικά. Και φέτος ξαναπάμε. Εννοείται και κάθε χρόνο, γιατί λατρεύουμε την Άνδρο πάνω απ' όλα. Ραντεβού εκεί. Ραντεβού εκεί. Δεν ξέρω αν θα κερδίσετε την ίδια περίοδο που θα είμαστε εμείς, αλλά θα έρθετε κι εσείς. Όποιος είναι τυχερός. Όποιος είναι τυχερός. Γιατί είναι μια περίοδος που ευνοείται η τύχη. Ωραίο το στυλάξω σήμερα με το γυαλί. Έτσι θα κάνεις μάθημα. Λίγο. Όχι, τους έβγαλα τους φακούς, έβγαλε τα γυαλιά μου. Α, έβγαλες τα γυαλιά σου, μάλιστα. Είναι δασκάλα σήμερα. Είναι δασκάλα. Αυτό είναι το... Αρχίζει ποιο είναι αυτό το στυλ, το πεταλούδα. Τζάκι και εντύπωση το πεταλούδα. Ναι. Είναι τζάκι σήμερα. Είναι τζάκι, μάλιστα. Σαμπουτζάκι δηλαδή. Σαμπουτζάκι. Και σαμπουτζάκι μπορείς. Όταν είχες το μακρύ μαλλί. Τώρα με το κοντό είσαι σαμπού. Και τι, αλλά με το άλλο είσαι σαμπουτζάκι ολόκληρο. Να σου πω κάτι, γιατί δεν σε αρέσουν, σε όλους αρέσουν τα μαλλιά μου. Εγώ δεν είπα δεν μ' αρέσουν, είπα ότι με το μακρύ μαλλί ήσουν πιο πολύ σαμπουτζάκι. Έχεις δει την, σαμπουτζάκι ποτέ τη ζωζό με κοντό μαλλί? Όχι, αυτό λέω. Μάρμπαρα, τι κάνεις? Καλά. Καλά, καλοκαιριάζει, έχεις ωραίο θέμα σήμερα, έχω μάθει. Ναι. Θες να ξεκινήσουμε με το δικό σου? Ναι, και μετά να πάμε στην Κωνσταντίνα. Έχω ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο. Ταιριάζει με την Κωνσταντίνα. Και έχω και ένα πολύ ωραίο θέμα έτσι, στο η μέση της εκπομπής, στο δεύτερο κομμάτι μας που έχω ετοιμάσει με Μπέγκη Δαμουράκη, που θα δείτε πολύ ωραίες απαντήσεις σε τηλεθεατές που έχουν τις ερωτήσεις τους και μας απαντάει για όλους και για όλα. Τέλεια. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με Μπάρμπαρα Κίλ και από τη στήλη των ζώων. Είναι σωστό να έχουμε κατοικίδιο στο σπίτι όταν έχουμε παιδιά? Είναι ένα ερώτημα το οποίο, παιδιά, δεκαετίες λέμε όλοι. Είναι σωστό να έχουμε με το παιδί, είναι σωστό, δεν είναι?
Είναι και ειδικό εδώ πέρα. Αν διαφωνήσει σε κάτι, μπορούμε να το πούμε. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, πιστεύω, να διαφωνήσει. Να διαφωνήσει σε τίποτα. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας πω ότι πολλά βίντεο έχουμε δει που τα παιδιά από πολύ μωρά είναι και με άγρια σκυλιά. Mm-hmm. Που τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας την άγρια. Άγριο σκυλί δεν υπάρχει. Εμείς τα σκυλιά τους δίνουμε την άγρια διάθεση ακριβώς. Ή όχι. Ναι, που τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Η pitbull, τα αλικά, τα πιο άγρια. Που τα βλέπεις και μεγαλώνουν και γλύφουν τα παιδάκια και. Και τα προστατεύουν έτσι, ναι, φύλακες. Μην πας να το πειράξεις, να πας να το μαλώνεις, που πάει και καλά ή να σου φωνάξει και καλά που γαυγίζουνε. Θα σας πω κάτι. Όταν ήταν έγκυος η αδερφή μου, η μπουλίτσα μου δεν την άφηνε να την πλησιάσουμε ή να τη χαϊδέψουμε την κοιλιά. Ναι. Μετά από όταν την έβλεπε και φούσκωνε η κοιλιά της. Μα το μυρίζουν έτσι, γιατί το καταλαβαίνουν. Δεν μας άφηνε. Είναι η έκτη αίσθηση. Το είχαμε ξαναπεί και σε άλλη εκπομπή. Πήγαινε να τις χαϊδέψω την κοιλιά και την έχουν πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή, ναι. Άμα. Φοβότανε μην τις κάνεις κακό και καταλάβαινε ότι είναι μάνα και τις έβγαινε αυτό το ένστικτο. Φοβότανε, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Πρώτον, τα παιδιά αποκτούν υπευθυνότητα. Μαθαίνουν να γίνονται πιο υπεύθυνα και να έχουν ευαισθησίες, παιδιά, όταν υπάρχει ένα σκυλάκι, ένα κατοικίδιο να το πω καλύτερα. Ό,τι και αν είναι. Μπορεί να είναι γάτα, μπορεί να είναι σκυλί, μπορεί να είναι κουνέι. Ό,τι θέλεις, ακόμη και πουλάκι να είναι. Ό,τι να είναι. Έχουν μια ευθύνη. Μια ευθύνη, ακριβώς. Σαφώς, παιδιά, όταν έχουμε ένα κατοικίδιο, ακόμα και φίδι να έχουμε και ποντίκι να έχουμε. Λέμε τώρα για αυτούς που θεωρούν κατοικίδια. Έχεις κάτι το οποίο πρέπει να το προσέχεις, να το προστατεύεις, να το περιποιείσαι. Έχεις μια ευθύνη, μια ευθύνη, ακριβώς. Είναι μια ζωή. Καταρχάς, να πούμε από την αρχή, τα ζωάκια δεν είναι παιχνίδια. Δεν το πάμε σε ένα παιδάκι για να παίξει. Δεν είναι παιχνίδι. Το λέω και θα το λέω ούτε είναι δώρο. Ούτε είναι δώρο. Η αυτοπεποίθησή τους λοιπόν ανεβαίνει. Όταν τα παιδιά λοιπόν καταφέρουν να μεγαλώσουν με ένα ζωάκι, νιώθουν καλύτερα και υπερήφανοι για τον εαυτό τους. Ναι, γιατί μεγαλώνουν μαζί με αυτό. Και είναι ναι, Κωνσταντίνα, έτσι που το λέω, θα κάνω να κλείσω. Μα λέσουν. Παιδιά, αν δείτε και σε φωτογραφίες που πάρα πολλοί γονείς το κάνουν αυτό, δηλαδή έχουν το παιδάκι και έχουν και το σκυλάκι που μπορεί καμιά φορά μαζί. Να είναι πιο μικρό μαζί. Και σταδιακά με τις φωτογραφίες, η εξέλιξη των φωτογραφιών και τις. Ζωές που μεγαλώνουν ναι, και το σκυλάκι και το παιδάκι μαζί και οι αναμνήσεις μετά που μένουν. Ναι. Θα σας πω κάτι, μία παρένθεση να σας διακόψω. Και πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Όταν λοιπόν καθίσαμε με τον Κωνσταντίνο να πιούμε πρώτη φορά έναν καφέ. Ποιο Κωνσταντίνο. Λέει, σταμάτα. Λοιπόν, με τον Κωνσταντίνο μου λέει: θα πάμε, λέει, να σου δείξω τα παιδιά μου. Λέω και εγώ θα έχει τίποτα σκυλάκι. Κατάλαβε και Κωνσταντίνο. Λέω και εγώ θα έχει, λέω, κανένα σκυλάκι. Και μπήκαμε λοιπόν μέσα στο σπίτι του και είχε 15 ενιδρία με φίδια. Με φίδια! Ναι, ο Κωνσταντίνος! Όχι. Λοιπόν, και... Εγώ θα άφευε κάποιο τόπο. Κι εγώ. Και... Δεν μπορώ το φίδι. Και λέω, συγγνώμη, πώς τα περιποιείς όλα αυτά. Μου λέει, ξέρεις ότι όταν ξεκινάω, μουρμουράω να τα περιποιηθώ όλα, αλλά όταν τελειώνω, νιώθω τέτοια ευχαρίστηση. Όταν δίνει μωρέ ποντικάκια ζωντανά να τα βλέπει να τα τρώνε, πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Δεν τους έδινε ποντίκια, τους έδινε νομίζω κοτόπουλο. Ζωντανό. Όχι. Κοτόπουλο. Εκτός από ένα μεγάλο που είχε κίτρινο. Ναι, εγώ, ασκροταλίες, κάτι τέτοιο ήταν αυτό. Του έδινε ποντικάκια. Μάλιστα. Πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Συνεχίζω τώρα. Λοιπόν. Καταπληκτικά. Δεν τα είδε και κάθε μέρα. Μπράβο, με Κωνσταντίνε μου. Σήμερα. Με τα ενηδρία σου. Πω. Εγώ θα είχα φύγει. Καλά, δεν είχα κάνει σχέση μαζί του. Ας ξεκινήσω από αυτό. Είχε και μια γατούλα. Ούτε η Κωνσταντίνα έκανε. Ούτε έτσι κι αλλιώς. Όχι, δεν είναι φίλο μου. Λέω αυτό, λέω ρε παιδί μου, ούτε η Κωνσταντίνα. Αλλά Παναγία μου. Και είχε και μια γατούλα που η γατούλα καθόταν. Θα τη φάνε σε λίγο καιρό. Όχι, καθόταν απ' έξω και τα κοίταζε. Ναι, καθόταν απ' έξω. Μας. Φανταστικό! Πολύ ωραία, ναι. Λοιπόν, έχουν λιγότερες αλλεργίες και άσθημα, να το ξέρετε αυτό. Έρευνες λοιπόν έχουν αποδείξει ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν με κατοικίδια έχουν πιο δυνατό νοσοποιητικό σύστημα. Ναι. Όσο και αν φαίνεται περίεργο, παιδιά δεν το λέω εγώ, οι έρευνες το έχουν πει. Μαθαίνουν να ασκούνται. Λοιπόν, κυρίως τα σκυλιά που χρειάζονται πιο πολύ παιχνίδι ή ακόμη και βόλτα να τα βγάλεις, έτσι. Θα το βγάλεις μαζί με το παιδί. Οπότε μαθαίνει το παιδάκι να ασκείται. Δεν ή να κάθεται σε έναν υπολογιστή πλέον, ακριβώς σε έναν υπολογιστή ή στην τηλεόραση να παίζει παιχνίδια. Ναι. Βοηθάει. Είναι ο φίλος του. Είναι ένας μικρός του φίλος.
Σωστά. Τέλειο. Γίνονται περισσότερο ήρεμα και υπομονετικά. Τα ζώα, λοιπόν, δίνουν ένα αίσθημα ηρεμίας στα παιδιά. Πολλές φορές νιώθουν ήρεμα όταν έχουν το ζωάκι τους. Ξέρεις, όπως και εμείς όταν γυρνάμε στο σπίτι που έχεις και στην Τιμπουλίτσα, ναι, και έχουμε μια έντονη μέρα, μια έντονη καθημερινότητα. Είναι μια ηρεμία σου προσφέρει το... Γυρνάς στο σπίτι και πραγματικά κάθεσαι στον καναπέ να ηρεμήσεις, ακόμη και στο κρεβάτι, και έρχονται δίπλα σου. Είναι η ηρεμία που σου προσφέρουν, παιδιά. Είναι η αγάπη, τι να πω. Έτσι λοιπόν είναι και τα μωρά, έτσι είναι και τα παιδιά. Το ίδιο ακριβώς νιώθουν και εκείνα, ας είναι σε πιο μικρή ηλικία. Αυτό που είπα και πριν, βέβαια, απομακρύνουν εύκολα το άγχος και το στρες από τη ζωή μας και από τη ζωή τους. Γιατί και τα παιδάκια έχουν, μην το λέμε επειδή δεν έχουν, επειδή όπως εμείς, ας πούμε, δουλεύουμε, τα παιδάκια έχουν πάνε στο σχολείο, ακριβώς. Ή ακόμη και εξετάσεις που μπορούν να δίνουν. Ή κάτι που θα τσακωθούν. Ναι. Ακόμη ναι, και έτσι ακόμη που μπορεί να γίνουν, ναι, ναι, ακόμη ναι, και ναι, με τους γονείς και αυτά. Άρα είναι ένας ανθρώπινος οργανισμός. Άρα τι, δεν έχει άγχος, δεν έχει στρες. Σαφώς, σαφώς. Διαβάζουν καλύτερα και γρηγορότερα. Ένα παιδάκι, όταν απευθύνεται, όταν του κάνει διάβασμα σε ένα ζωάκι, νιώθει πολύ καλύτερα από ότι σε έναν άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος τον κρίνει. Ενώ το ζωάκι δεν τον κρίνει, κάθεται και το ακούει. Πολλές φορές δεν έχετε δει, και εμείς που μιλάμε στα σκυλιά μας, ας πούμε, ή ακόμη και στα γατιά μας, κάθονται και μας κοιτάνε. Και εγώ, όμως, μου έχει τύχει και να μιλάω και να λέω το παράπονό μου. Τώρα, γιατί μου το έκανε αυτό, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή έτσι είναι και τα παιδιά. Κάνονται παιδιά και μιλάνε. Καταλαβαίνουν τα πάντα. Ακριβώς. Νομίζετε ότι επειδή δεν απαντούν, ότι δεν καταλαβαίνουν. Επειδή δεν έχουν τη φωνή να σου απαντήσουν. Αλλά θα σου πω. Τα μάτια τους όμως μιλάνε. Σαφώς. Θα σου πω ότι και εμείς οι άνθρωποι, το ότι δεν απαντάμε κάποιες φορές δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε. Συμφωνώ. Ήμουνα σίγουρος. Ναι. Και ότι συμφωνείς και ότι θα το έλεγες. Για πες. Αναγνωρίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Όταν ένα, ακόμη όταν θα δώσει φαγητό, θα φέρω ένα παράδειγμα. Το να φέρουμε να δώσει φαγητό στο ζωάκι. Αν δεν του δώσει φαγητό, δεν θα υπάρχει μια συνέπεια. Καλά, σίγουρα. Αν είναι άρρωστο το ζωάκι μας και δεν του δώσουμε το φαρμακάκι, δηλαδή το παιδί μιλάω τώρα, γιατί πολλές φορές, και αυτό είναι και το πιο σωστό, οι γονείς θα πρέπει να απευθύνονται στο παιδάκι για να γίνει αυτό που λέγαμε και πριν, υπεύθυνο, να είναι καλύτερο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι μετά, δηλαδή για να έχει και τις συνέπειες. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν δώσουμε το φαρμακάκι στο ζωάκι, θα έχουμε μια συνέπεια. Ποια θα είναι η συνέπεια? Η κακιά συνέπεια. Μπορεί να το χάσουμε το ζωάκι μας. Θες να το χάσεις. Και συνήθως τα παιδιά δένονται πάρα πολύ με το ζωάκι. Όπως και με τα παιχνίδια τους. Ναι, αλλά είναι με το ζωάκι ακόμη πιο πολύ. Γιατί μπορεί να το πάρουν είναι καλύτσα. Είναι ακριβώς. Μαθαίνουν λοιπόν τη δέσμευση, αυτό ακριβώς που είπες τώρα. Τα ζωάκια, παιδιά, δεν είναι άψυχα αντικείμενα. Έτσι, είναι ένας ζωντανός οργανισμός αυτό που είπες. Ναι, βέβαια. Και δεσμεύονται, αγαπάνε, δένονται πολύ. Δηλαδή, δένονται πολύ πιο πολύ από ότι τα, αυτό που είπες με τα ρούχα τους ή με τα παιχνίδια τους. Ναι. Παιδιά, εννοείται. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δηλαδή, ένα παιδί, όταν το μαλώσει η μητέρα του ή είτε είναι πολύ χαρούμενο από τη χαρά του, θα πάει να αγκαλιάσει το σκύλο του. Ναι. Ή θα πάρει αγκαλιά και το επίσης, αγαπημένο το αρκουδάκι. Και τα σκυλιά δεν, πώς θα σου το πω, δένονται αμέσως με τα μωρά, ναι, και καταλαβαίνουν τη στοργικότητα που πρέπει να βγάλουν στα μωρά. Και τα μωρά, όσο μικρά και να είναι, και θηρίων αν το σκυλί βλέπεις ότι πάνε και το παίρνουν αγκαλιά, δεν φοβούνται. Νιώθουν το φόβο. Όχι, παιδιά, δεν νιώθουν ότι το σκυλί θα τους δαγκώσει. Όχι, γιατί καταρχάς είναι και αθώα. Έτσι, έχουν μια πολύ αθώα ψυχή. Γι' αυτό ναι, λέμε ότι τα παιδιά είναι αθώα. Μακάρι, έχεις ψυχή αθώα. Έχεις ψυχή παιδιού, ναι, που λένε. Αλλά τα ζωάκια, μάλλον θα έλεγα, το ξαναλέω για άλλη μια φορά, δεν είναι άψυχα αντικείμενα. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όχι, θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί πολλοί το κάνουν δώρο. Δεν είναι δώρο. Θα το λέω συνέχεια. Και ένα τελευταίο, μαθαίνουν να πειθαρχούν. Δηλαδή, όταν του λες κάτσε, ακόμη που το θεωρούν και σαν παιχνίδι αυτό, κάτσε. Πάμε βόλτα, εδώ δίπλα μου θα είσαι. Πρέπει, δηλαδή, που λέμε εμείς, ας πούμε, στο σκυλάκι μας, έτσι. Έτσι και τα παιδάκια βλέπουν το σκυλί. Δηλαδή, είναι σαν να είναι, να το πω, είναι σαν να είναι ο αδερφός τους, το αδερφάκι τους. Γιατί είναι οικογένεια, έτσι. Το ζωάκι, παιδιά, είναι οικογένεια. Είναι μέσα στην οικογένειά μας. Κανονικότατα. Αυτό που έχουμε, το κατοικίδιό μας. Άρα, δηλαδή,
το θεωρεί σαν αδερφάκι του. Άρα δηλαδή, ό,τι κάνει το ένα, κάνει και το άλλο. Όπως όταν έχουμε και πιο πολλά ζωάκια. Το βλέπω και από τα δικά μου. Όταν που έχω πιο πολλά ζωάκια, ό,τι κάνει, ας πούμε, η Γκίζα το κάνει και η Σανέλα. Ακολουθάει. Δηλαδή, έτσι είναι και το τα παιδάκια. Μου είναι η Γκίζα. Ναι. Βέβαια, πώς δεν την ξέρω την Γκίζα. Την Γκίζα. Την Γκίζα. Α, την Γκίζα. Την Γκίζα, πώς δεν την ξέρω. Απλά αυτό που πρέπει γενικότερα να τονίσουμε είναι ότι και πάρα πολλοί γιατροί που μιλάνε και παιδοψυχολόγοι και παιδίατροι και γιατροί που έχουν να κάνουν με, με τα ανήλικα και με τον τρόπο που μεγαλώνεις ένα παιδί, σου λένε ότι όταν βάλεις τους σωστούς κανόνες, αν πούμε ότι είναι κανόνες. Έτσι, κανόνες, δεν πειράζει, ναι. Στο μέχρι που μπορεί να είναι κάτι με ένα παιδί, ένα σκυλί ή μια γάτα, είναι ο καλύτερος σύντροφος για να μεγαλώνει ένα παιδί και να έχει ένα ζώο στο σπίτι του. Κάνει πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Αρκεί ούτε να περνάμε τα όρια, ούτε όμως να το έχουμε μόλις μπαίνεις. Ναι, δες το ένα δύο λεπτά και έλα. Κατάλαβε σαν να βλέπει ένα μπιμπελό. Αυτό όμως δεν είναι. Αυτό είναι κακό για το παιδάκι. Τι έχουμε πει, ότι δεν είπαμε πριν π.χ. ότι τους αρέσει πάρα πολύ τα παιδιά να διαβάζουν και στα ζωάκια. Ξέρεις πόσα παιδιά, και εμένα τα νύψια μου, και πόσα παιδιά, όπως λες, διαβάζουν και βλέπεις ότι ακριβώς δίπλα έχουν αγκαλιά εδώ το σκυλί και διαβάζουμε τσόρες και το σκυλί δεν κουνιέται. Και εσύ, ρε Αλέξανδρο, και η Βαρβάρα που οδηγάτε με το σκυλί αγκαλιά. Εμένα δεν μπορεί να κάτσει στο συνοδηγό, τι να κάνω. Το δένω με τη ζώνη και τον έχω μαζί μου. Δεν είναι όμως, δεν νιώθεις μία σιγουριά όταν είναι στα πόδια σου. Ναι, γιατί εγώ το προστατεύω. Καλά, στο κρεβάτι νιώθω. Καλά, στο κρεβάτι, εγώ δεν κοιμάμαι, δεν είναι ο Κούκι, δεν το συζητάω. Και κανείς να μην είναι, ο Κούκι θα είναι. Το βρίσκεις. Ναι, καμιά φορά ναι, επειδή είναι μικρός. Είναι κάτω από τις σύνες του. Κάτω από τις σύνες του μαξιλαριού μπαίνει. Και δεν τον βρίσκω καμιά φορά, τον μπερδεύω με το πούπουλο. Αλήθεια. Ναι. Δεν φαίνεται, μωρή αγάπη μου, δεν φαίνεται. Ξέρεις, γιατί είχαμε αυτό το πρόβλημα. Το ίδιο είχε και η Ιωάννα όταν πήρε το γνήσιο μίνι τσιουάουα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι. Όταν πήρε την πουλίτσα ως μίνι γνήσιο τσιουάουα. Ναι, είναι γνήσια. Είχε και μίνι. Δεν είναι μόνο γνήσιο, είναι και μίνι. Έχει και τα δύο δηλαδή. Η Σανέλ δηλαδή είναι η τεράστια. Η Σανέλ είναι το μεγαλόσωμο. Λοιπόν, γι' αυτό είχε αυτό το πρόβλημα. Ενώ δικό σου. Χαλάλι πάντως σε αυτήν που το πήρατε. Χαλάλι υπογράφει καταπληκτικά ζώα. Έχει και πιστοποίηση. Έχει και πιστοποίηση. Γνησιακή να πηγαίνετε όλοι. Θα σας πω ποιο είναι. Ενώ είναι το δικό σου. Θα ζητήσεις κανείς και θα πάρεις αρνή. Και μετά θα σου πει ότι απλά το τάισες λίγο παραπάνω. Λοιπόν. 13 χρόνια πριν. 13 χρόνια υπάρχει αυτό το μαγαζί ακόμα. Ναι, υπάρχει. Πάντως, ό,τι και να είναι, νομίζω ότι η μπουλίτσα, αλήθεια στο Λομπάρμπαρα, από όλα τα ζώα που έχω δει, είναι το πιο αξιαγάπητο ζώο, ναι. Το Λέσια, πιο και ταλαιπωρημένο και το πιο ταλαιπωρημένο με την έννοια εννοώ ότι δεν του λείπει τίποτα, το φέρω τέλεια, αλλά πώς αυτό το ζωάκι έχει περάσει και παρόλα αυτά πόση καλοσύνη έχει. Έχει αλλάξει πάρα πολλά σπίτια. Ναι, πόση καλοσύνη έχει αυτό το ζώο. Είναι μοναδικό. Δηλαδή είναι πραγματικά καλύτερο. Τη λατρεύω. Και αν μου έλεγες να μην είχα το Κούκι, να το έπαιρνα στο σπίτι μου και τώρα που είναι πολύ μεγάλη, ένιωθα ότι θα έμπαινε και ότι την επόμενη μέρα θα ήξερε. Δηλαδή θα ήξερε τα πάντα για το σπίτι. Πώς να σου το πω. Είναι τόσο εύκολη στο να προσαρμοστεί κάπου. Είναι πάρα πολύ καλή. Που δεν φοβάσαι που θα την αφήσει, που θα τη δώσει, να κάνει ζημιές. Να... Ναι, πάει στην μπάνα τη. Πάει στην μπάνα τη, δεν πάει πουθενά άλλο. Μα δεν έχει βγει το ζώο έξω. Βγαίνει μόνο ένα δωμάτιο, έβλεπε και τώρα βλέπει δύο. Η αλήθεια είναι αυτή, η βόλτα δεν ξέρει τι σημαίνει. Να σου πω κάτι. Όχι, βγαίνει και τη αρέσει και πάρα πολύ. Ναι, βγαίνει στον κήπο. Ναι, αλλά δεν τη βγάζουμε και κάθε μέρα βόλτα με τα λουράκια έξω. Σχεδόν ποτέ. Ναι, δηλαδή 10 φορές τα δώσα χρόνια. Όταν αγοράσαμε λοιπόν την μπουλίτσα, ήταν 20 ημερών. Παραπάνω δεν θα την ξέρω. Έμοιαζε και τσιγουάουα τότε. Ναι, και για τώρα. Την είχε φέρει σε μία καλτσούλα. Και την είχε φέρει σε μία καλτσούλα. Τόσο το κολλήτσι. Που μετά πήγε σε καλσόν. Όταν μεγάλωσε. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε έτσι λίγο για να πούμε εμείς τα δικά μας. Να δούμε ένα πολύ ωραίο θέμα που έχω ετοιμάσει με την Μπέγκη Δαμουράκη. Και επιστρέφω για να κλείσω με Μπάρμπαρα Κίρκη και με τη στήλη για το παιδί από Κωνσταντίνα Παπαϊάννη που έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο θέμα. Μείνετε κοντά μας.
Αν ψάχνεις εγγύηση στα πλακάκια και είδη υγιεινής, τότε επιλέγεις Cotronakis Group. Επώνυμα πλακάκια για όλους τους χώρους και τις διαστάσεις είναι μόνο λίγες από τις επιλογές σας. Δημιούργησε το δικό σου μπάνιο όπως το έχεις ονειρευτεί με την υπογραφή Cotronakis Group. Το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασυναγώνιστες τιμές μας κάνουν να ξεχωρίζουμε. Θα μας βρείτε Λεωφόρο Φιλής 18 Καματερό και Λεωφόρο Ποσειδώνος 16 στο Παλαιό Φάλιρο και στα τηλέφωνα 210-2323-276. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Η σύγχρονη ελληνική βιομηχανία παραγωγής πορτών ασφαλείας, Μπαλωμένος Doors, παρουσιάζει τη νέα πανίσχυρη κλειδαριά Maxi Lock. Κύλινδρος υπερασφαλείας. Σύστημα μπλοκαρίσματος σε προσπάθεια διάρρηξης. Αθόρυβη λειτουργία. Maxi Lock. Κορυφαία ασφάλεια. Μπαλωμένος Doors. Θωρακίζει το χώρο σας. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Αχ, φίλε τηλεθεατή, τώρα σου έχω πολλές απαντήσεις σε δικά σου ερωτήματα με Πέγκυρα Μουράκη εδώ κοντά μου. Σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης, μελλοντόλογος σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης. Και επειδή έτσι είμαστε σε πολύ full moon καλοκαιρινή περίοδο, δηλαδή και μου λένε Αλέξανδρε το καλοκαίρι θα μας δίνει συμβουλές. Ξαναλέω και ξαναλέω. Όλο το καλοκαίρι καθημερινά, κανονικά την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι, σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, ακόμα και το 15 Αύγουστο που είναι παχύς οι μύγες, μετά το προσκύνημα θα δείτε την εκπομπή. Δεν λείπει η εκπομπή αυτή ποτέ. Πώς θα σου το πω. Και εσύ που είσαι το καλοκαίρι στο νησί σου, τον Αύγουστο. Πετάγομαι, έρχομαι για να κάνουμε. Εντάξει, αλλά δεν μας βλέπεις και υπόλοιπες μέρες. Βέβαια. Καθώς μαγειρεύεις το πουλιοκί και τα γκονάκια και τέτοια. Πώς, τι. Παιδιά, δεν λείπει αυτή η εκπομπή. Και μου λένε τα μικρά. Να, είσαι εκεί. Γιατί είσαι εδώ. Είσαι εδώ, είσαι εκεί. Ναι, γιατί έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό που ξέρεις, αναδιαστήματα μου στέλνουν διάφορες ερωτήσεις. Κάποιοι δηλαδή που πιάνουν ένα θέμα μας στο τέλος. Κάποιοι που έχονται λίγο τα τελευταία πρώτα 10 λεπτά, τα πρώτα 10 και μετά φεύγουν. Και μου λένε, Αλέξανδρε, τελικά για πες μου και τα λοιπά. Οπότε εγώ μαζεύω όλες τις ερωτήσεις. Και πολλοί παίρνουν και στο τηλέφωνο το δικό μου, το 210-96-23-315, όμως όχι νύχτα, όχι ξημερώματα, όχι 4 η ώρα, όχι 3 η ώρα, γιατί πρέπει να ξεκουραστώ κι εγώ για να έχω την ιδιαίτερη αυτή ικανότητα να απαντήσω και με σωστό τρόπο να κάνω και τις προβλέψεις μου, έτσι. Αυτό βέβαια είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, διότι όπως και να το κάνεις, αν ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί πάρα πολύ το μυαλό, τον εγκέφαλό του, τη μνήμη του και όλα αυτά, ακριβώς, δεν την ξεκουράζει, είναι σαν ένα αυτοκίνητο που δουλεύει συνέχεια εκεί πέρα στις μεγάλες στιγμές. Δεν μπορεί, δεν παιδιά. Κάποια στιγμή θα κλατάρει. Δεν γίνεται. Και ούτε μπορεί να δουλέψει με την έννοια πατάς ένα κουμπάκι και λες άντε πες τα τώρα. Ξέρεις, επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτό που λένε 24 ώρες το 24ωρο. Μα 24 ώρες το 24ωρο σε αυτές τις διαφημίσεις που βλέπετε δεν είναι το ίδιο πρόσωπο πρώτον. Και δεν ξέρω αν έχει και την ίδια ικανότητα να σας μιλήσει και να σας πει. Άρα λοιπόν. Λοιπόν, αν εσείς μέσα στο μυαλό σου, μου λέει, σε είδαμε στην τηλεόραση στις 2 η ώρα στην τη νύχτα. Στην επανάληψη, δεν παραπέμπει ποιος απαντήσει. Στην επανάληψη, το γράφω ότι είναι επανάληψη. Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ, έχω 2-3 ερωτησούλες. Σήμερα θα αναλύσουμε ερωτησούλες και απορίες των, τηλεθεατών μας. Η πρώτη είναι, μου λένε, Αλέξανδρε, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί μου λέει, λες και στους τίτλους, μελλοντολόγος, σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης, μπορείς, μου λέει, να μας το αναλύσεις. Δηλαδή, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Βεβαίως, κάνει άλλο. Κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ μου λέει, μπορώ να πάω στο γραφείο της, να πω θέλω να είστε σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης ή να πάω και να πω θέλω να είστε μελλοντολόγος. Λέω, θα σας τα πω, θα σας τα πει η ίδια την επόμενη Τετάρτη. Πρώτα απ' όλα, για να δώσω τη συμβουλή μου,
πρέπει να κάνω την πρόβλεψη, να αναλύσω, να δω τι ακριβώς μεσολαβεί. Δεν πρέπει να σε ρωτήσω και το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, εσύ πρέπει να μου πεις το όνομά σου και από εκεί και ύστερα εγώ εντοπίζω ποιο είναι το πρόβλημα που σε απασχολεί, σε ποιον τομέα δηλαδή. Είναι επαγγελματικό, είναι οικονομικό, είναι συναισθηματικό, είναι ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο, τα πάντα ό,τι είναι στον τομέα του. Και ρωτώ το άτομο που συνεργάζεσαι ή που έχει σχέση, βλέπω τι στοιχεία έχει, τι έχει δημιουργηθεί και απαντώ με λεπτομέρειες και σαφήνεια τι έχει προκύψει, χωρίς να μου το πείτε εσείς. Εγώ πρέπει να το δω για να είσαστε και σίγουροι αυτό που θα σας απαντήσω, το τι θα γίνει και γιατί θα γίνει αυτό, να είσαστε σίγουροι, γιατί αν κάτσω να ρωτήσω τι θέλεις, και πώς τα έχεις δει τα πράγματα, δεν γίνεται. Επίσης, είναι γιατί πολλές σε διακόπτω, ναι. Πας και 10 λεπτά πριν ξεκινήσουν, λες και τι είσαι με το δικό σου έντεντα πας, τι είσαι πατάει, πάει μάλι, αυτό, δείτε το αφεντικό σου. Αυτοί δεν έχουν ικανότητα. Α, και μετά, αφού τις τα έχεις πει όλα με ωραίο τρόπο, λες ναι άστα γι' αυτό ήρθα να δω τελικά πάει με αυτή την ξανθιά, σου λέει αυτά που θες να ακούσεις, φεύγουν και μετά λες μα δεν βγήκε τίποτα. Μα αφού τις τα πες και σου απάντησε αυτά που τις είπες, τι περιμένεις μετά να είσαι σίγουρος αν θα σου βγουν ή όχι. Ακριβώς. Δεν πρέπει να λέτε τίποτα. Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία, χρονολογία γέννησης και το όνομα της μητέρας. Από εκεί και ύστερα το άτομο που έχει ικανότητα θα δει αν είσαστε παντρεμένοι, αν είσαστε χωρισμένοι, αν περνάτε κάποιο άλλο πρόβλημα, αν έχετε παιδιά, αν κάποιο το παιδί έχει προβληματισμό, αν δεν έχει, τι εξελίξεις έχει, πώς θα εξελιχθεί η δική του ζωή, τι έχετε να δείτε από αυτό το παιδί στο μέλλον του. Σωστά. Και πρέπει να το πω, άσχετα αν είναι 2 χρονών το παιδί, εγώ βλέπω όλη την πορεία του τι θα κάνει. Ναι. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή πρώτα προβλέπεις, βλέπεις τι γίνεται και μετά συμβουλεύεις. Ναι, γιατί πώς θα συμβουλέψει αν δεν δει το μέλλον κάποιων πραγμάτων. Όχι μόνο το μέλλον. Αλλά και την κατάσταση. Και την κατάσταση και τον τρόπο που σκέφτεται. Τι έχει, ας πούμε, επειδή οι περισσότεροι ας πούμε, ενδιαφέρονται για το προσωπικό τους θέμα, εσύ μπορεί να πιστεύεις τα πάντα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι το ίδιο. Ναι. Δεν ξέρεις τι σκέφτεται ο άλλος. Σαφώς. Έτσι δεν είναι. Είτε αυτό είναι εσύ, είπα, συνεργασία ή ένα συνέδριο που έχεις να κάνεις. Και προσοχή. Δεν ερχόμαστε στο μελλοντολόγο να μας πει πράγματα αφού έχουμε τα προβλήματα μόνο. Ο καλύτερος τρόπος, η καλύτερη εξέλιξη, γιατί μπορούμε μέσα σε αυτό, εμείς οι ίδιοι, εσείς δηλαδή που με επισκέφτεστε, να διαχειριστείτε πολύ πιο σωστά μία σχέση ή ένα επάγγελμα ή μία συναλλαγή, ένα δικαστήριο από ένα χαρτί. Πόσες φορές λέω, όχι, αυτό και αυτό πρέπει να γίνει για να έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Πάρε αναβολή, γιατί αυτό το χαρτί θα σε κάνει. Ναι. Κατάλαβε. Αυτό έχει σημασία. Προέρχονται να μάθουνε, για να μην έρχεστε μετά με το πρόβλημα αν χώρισε, αν δεν ήξερα, αν δεν έκανα. Οι πόσοι μπλέκουνε με καταστάσεις που ήδη έχουνε δεσμούς και είναι παντρεμένοι και υποχρεώσεις και σας παραμυθιάζουνε είτε άντρες είτε γυναίκες και ερχόσαστε μετά από 4-5 χρόνια που έχετε κάνει σχέση, που έχουν γίνει συνθήκες, ταλαιπωρίες και για σας και για τον άλλον και εσείς ελπίζετε και χάνετε χρόνο. Πριν λοιπόν, έτσι. Προλαμβάνουμε για να έχουμε. Έτσι. Προλαβαίνουμε για να έχουμε. Είναι αυτό που λένε ότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν να γυρεύουν. Αν σ' αρέσει, δεν στο απορρίπτω, γιατί εγώ βλέπω τι θα κάνεις. Ότι θα έχει σχέση. Αλλά άλλο να φαντάζεσαι ότι αυτός είναι ο άνθρωπος της ζωής μου και εγώ θα παντρευτώ και άλλο να σου πω, έλα εδώ, ο συγκεκριμένος ή η συγκεκριμένη έχει άλλο δεσμό, έχει σχέση. Είναι παντρεμένο. Να σου πω, βλέπεις πολύ συχνά το γεγονός να υπάρχει δεύτερη σχέση και να μην το έχουν πει και ποτέ. Δυστυχώς, ναι. Ναι, παίζει πάρα πολύ. Και εγώ από φίλες μου το μαθαίνω. Μου λέει, καλά, αυτός είναι παντρεμένος 8 χρόνια. Λέω, καλά, και εσύ 2 χρόνια που δεν το έχεις καταλάβει ποτέ. Όχι. Ναι, γιατί σου να χαζεί, δεν μπορεί να μην το έχεις καταλάβει. Γιατί σου λέει χαζεί. Βέβαια, έλα να σου πω κάτι. Έλα ναι, να σου πω κάτι. Πιστεύω. Και να σας πω και κάτι. Αυτό το ίδιο άτομο που σας κατηγορεί τη σχέση του ότι δεν είναι καλά και είναι σαν χωρισμένη ή χωρισμένος,
είναι τελείως το αντίθετο. Αυτό το ίδιο το πρόσωπο είναι που συγκρατεί τη σχέση και δεν θέλει να φύγει από το προηγούμενο. Απλά θέλει να περιπέξει, να περάσει τον καιρό του και να περάσει καλά. Αυτή ήταν η πρώτη με ερώτηση, την είπαμε και τα λοιπά. Πάμε λίγο στην δεύτερη. Όλα τα προβλήματα έχουν λύσει. Όλα. Όλα. Σε όλα λύσει. Μπορούμε με τη σωστή διαχείριση να βρούμε έναν να κάνουμε όσο τρόπο, το δυνατό, όσο το δυνατό να διαχειριστούμε καλύτερο για να πλησιάσει ή και να φέρει το άρτιο αποτέλεσμα της συνείδησής μας και του στόχου μας, θέλει τρόπο. Εκείνο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο θάνατος ενός γεγονότος. Ναι. Που είναι πολύ λίγες φορές. Δηλαδή, ακόμα και το λουλούδι είναι ωραίο, αλλά μαραίνεται. Εάν το συνειδητοποιείς ότι είναι για πάρα πολύ λίγο, ξέρεις, παίρνεις ένα τριαντάφυλλο. Ναι. Και ξέρεις, θα είναι για λίγο. Ναι, δεν θα αλλά δείξει. Όταν είναι από το ανθοπολείο μέχρι το σπίτι σου και μόλις το βάζεις στο νερό, μαραίνεται, τότε απογοητεύεσαι γιατί περίμενες ότι θα αντέξει δύο μέρες. Ναι, ή μία εβδομάδα. Καταλαβαίνεις. Εξαρτάται λοιπόν αυτό που θέλουμε, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε για να το έχουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο επιθυμητό μας ή να κατορθώσουμε να κάνουμε 100% αυτό που επιθυμούμε. Είχαμε πει, τρίτη ερώτηση, δεν θα κλείσω αν δεν κάνω και τις ερωτήσεις τουλάχιστον, είχαμε πει, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για το ότι όλα είναι στο μυαλό και ότι η σκέψη είναι η μεγαλύτερη δύναμη, ναι, και ότι είναι ο αγωγός που μεταφέρουμε πράγματα κτλ. Ναι, και να το εξηγήσω λίγο αυτό. Ναι, εάν λοιπόν στη συνείδηση που λέμε το ψάχνουμε πριν, τι είναι, πώς θα εξελιχθεί. Πάω με έναν άνθρωπο, αλλά είναι άλλο το δεδομένο μου. Δεν περιμένω ότι θα είναι για όλη μου τη ζωή. Περιμένω άλλο. Το καταλαβαίνεις. Ναι. Ότι ικανοποιούμε τώρα, μεταχειρίζομαι αυτή τη χρονική περίοδο όσο το δυνατόν να περάσω καλά και έχω μέσα στο μυαλό μου ότι αυτό δεν θα είναι για πάντα. Άρα όταν συμβεί το γεγονός, δεν έχουμε την πλήρη ανικανοποίηση, γιατί έχουμε ολοκληρώσει και έχουμε θεοποιήσει όλο αυτό το κομμάτι και μετά είναι σαν να πέφτουμε από το μεγάλο γκρεμό. Σωστά. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό λέμε όταν είναι στη συνείδηση μέσα, τη βάζεις, όπως σου είπα και για το λουλούδι. Ωραία. Mm. Υπάρχουν λοιπόν, όπως με ρώτησε η φίλη μου, λέμε πολλές φορές, έλεγα εγώ θυμάμαι στην προηγούμενη εκπομπή, ότι σκέφτομαι πολλές φορές, α, μωρέ, δεν έχω συναρθεί ούτε στον δρόμο και το βλέπω. Υπάρχουν όμως... διαφορετική σκέψη στον άντρα, διαφορετική σκέψη στη γυναίκα. Η γυναίκα θεωρεί ότι το βασικό είναι εάν θα κάνει καλό κρεβάτι στον άντρα, ο άντρας δεν το σκέφτεται εάν είναι το κρεβάτι καλό για να κάνει γάμο. Ναι. Είναι τελείως διαφορετικό. Θέλει να ταυτίζεται, αλλά έχει πληρότητα επιλογής για να έχει συντροφισμό διαρκείας και να είναι για πάντα. Η γυναίκα δεν το έχει αυτό. Σαφώς. Το μυαλό του κάθε ενός από εμάς είναι διαφορετικό. Είναι πολύ καλά. Παίζει ρόλο πόσο δυνατό είναι και πόσο ανοιχτό ή κλειστό είναι στην εισρωή της δικής μας σκέψης και του μηνύματος. Βεβαίως. Εγώ δηλαδή μπορεί να σκέφτομαι όλη μέρα να με πάρει η Πέγκη, να με πάρει ένα τηλέφωνο η Πέγκη, τι θέλω μωρέ, θέλω να της μιλήσω εγώ τόσο καιρό. Εσύ, αν στο δικό σου μυαλό για το χύψη λόγο, εμένα, με έχεις διαγράψει, έχεις πει για μένα ο Αλέξανδρος τελείωσε. Εγώ θα μπορέσω να σου μεταφέρω τη σκέψη μου ή θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Μπορεί να τη μεταφέρεις τη σκέψη, εξαρτάται τη δύναμη του λογισμικού που έχεις, την ένταση δηλαδή, της ταχύτητας που είναι, δεν έχει σημασία επειδή είσαι γρήγορο ένα άτομο. Το γρήγορο άτομο είναι πιο ακαριέα, είναι σαν να πετάει βολές. Ενώ το πιο ήρεμο, το πιο χαλαρό, αλλά με δύναμη της σκέψης, δίνει πιο σαφή και μεγάλο μήνυμα. Μάλιστα. Η γρηγοράδα είναι σαν να κάνεις ηλεκτροπληξία. Ναι. Περνάς κύματα. Τώρα, αν το άλλο το άτομο οπωσδήποτε το παίρνει το μήνυμα, αλλά μέσα από αυτό που έχει δημιουργηθεί, η συνθήκη δηλαδή της σχέσης, του έχει παγώσει πράγματα, τον έχει τρομάξει, τον έχει διάσει ή οτιδήποτε, το κλωτσάει. Ναι, κατάλαβα. Και τότε είναι που παθαίνεις εσύ αυτό που
παίρνεις πίσω, είναι η ψυχρότητα. Και αυτό σε ταράζει, σε τρομάζει πάρα πολύ. Το τι που βρίσκεις τοίχο που λέμε, βρήκα σε τοίχο. Είδατε λοιπόν ότι ό,τι ερωτήσεις θέλετε θα μας τις στείλετε και θα σας απαντήσουμε. Αν όμως θέλετε κατηδίαν κάποια πράγματα στο 210-96-23-315, γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή να σας δώσω όλες τις συμβουλές μου και να έχετε ένα καλύτερο μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέγκινα Μωράκη. Τώρα σε αποδεσμεύω, γιατί είναι καλοκαίρι και ξέρω ότι έχεις και τα ραντεβού στα πολλά, λόγω και το ότι είναι για τα σχολεία, είναι οι εξετάσεις, είναι το χειμώνα που θα περάσουν, τι δεν θα περάσουν. Για τους μεταξεταστέους και αυτούς. Που τώρα είναι μια περίοδος λίγο που θέλουν να μάθουν οι πιο πολλοί αγχώνονται. Ποια γραμμή, αυτοί που δεν έχουν περάσει και πού θα πάνε, τι άλλο μπορούν να κάνουν, τι ικανότητες έχουν και τέτοια, μην απογοητευόσαστε, για όλα υπάρχει λύση. Υπομονή να έχουμε και σωστές συμβουλές. Αποδεσμεύω την Μπέγκινα Μωράκη, αλλάζω και επιστρέφω. Αν το ελιξίριο της ομορφιάς είναι στη φύση, τότε έχει ένα όνομα. Dizoline, ολοκληρωμένη σειρά φυσικών ελληνικών καλλυντικών προϊόντων για το πρόσωπο και το σώμα, χωρίς αλλεργιογόνα και προστίκη parabens. Εξειδίκευσή μας, οι χειροποίητες κεραλιφές με 100% φυσική προέλευση, με λισοκέρι και αγριέλαιο. Θα μας βρείτε στο www.dizoline.gr 210-8812-970. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες, με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας, αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Update, τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε με Μπάρμπαρα Κίλκη αλλά και με Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, αλλά και με πάρα πολύ ωραία απόδραση, διότι φίλε τηλεθεατή, ένα έχω να σου πω. Σήμερα θέλω ένα σούπερ ζευγάρι, και δύο φίλοι και δύο φίλες και δύο ξαδέλφες και δύο γιαγιάδες και δύο κουμπάρες και δύο συνυφάδες. Δεν με πειράζει ποιοι θα είστε. Θέλω να πάτε στο πανέμορφο νησί της Άνδρου, γιατί μόνο εκεί μπορούμε να περάσουμε καταπληκτικά, με καθημερινό, αν το θέλεις, παράδεισο στα πόδια μας, και αυτό το υπογράφει μόνο η διαμονή μας στο μοναδικό ξενοδοχείο Περάκης, όπου για 4 ημέρες, 3 νύχτες, εντελώς δωρεάν με το πρωινό σας, 2 σούπερ τυχεροί και με το παιδί σας, αν έχετε εννοείται, θα διαμείνετε εκεί για να περάσετε καταπληκτικά. Ο διαγωνισμός, επειδή με ρωτάτε με πάρα πολλά μηνύματα, πρέπει να πάτε αύριο ή μεθαύριο, θα σας πω ότι ισχύει μέχρι και τα τέλη του Οκτώβρη, μετά από διαθεσιμότητα για το ποια ημερομηνία θέλετε να πάτε εσείς. Έτσι λοιπόν, θα πάτε για 4 ημέρες, 3 νύχτες με το πρωινό σας. Θα περάσετε καταπληκτικά με όλα τα facilities, μέχρι έχει και diving, το ξέρεις, ε? Α, ναι. Ότι ο Περάκης έχει, εκτός από το σπα από κάτω που έχει νύχια και τα λοιπά, περιποίηση μασάζ, έχει και scuba diving βεβαίως. Τέλεια, θα κάνουμε. Ναι, τέλεια. Και εμένα μου αρέσει, έχω πάρα πολλά χρόνια να κάνω, από την Go είχα κάνει και στην... Πού άλλο είχα κάνει, παιδιά, Μυτιλίνη, και σε άλλο μέρος είχα κάνει scuba diving. Στην Άξο νομίζω έχεις κάνει. Όχι, όχι στην Άξο. Χρόνια. Όχι, όχι. Στη Λέρο, δεν θυμάμαι. Στην Άξο τι είχαμε κάνει. Γιατί έφυγε ο διαγωνισμός, καλέ, δεν τελείωσε, βρε, αγόρι μου γλυκό μου, αγόρι μου γλυκό. Πώς θα πάνε και πώς θα έρθουν οι τηλεθεατές μας. Δηλαδή, έτσι απλά τους δώσαμε ένα ξενοδοχείο και τους ξεπετάξαμε και τους είπαμε να πάτε στο ξενοδοχείο Περάκης και όλα καλά. Και τι αυτό, είναι διαγωνισμός ή θέλεις να μείνεις εδώ το επόμενο τριήμερο, γιατί δεν θα έχεις πώς θα πας και πώς θα έρθεις. Γιατί η Golden Star Ferries θα σας ταξιδέψει σίγουρα και άνετα με τα πιο εξελιγμένα και σύγχρονα καράβια που υπάρχουν στο στόλο μας, με 6 πλοία, 1 από την Κρήτη, 3 από την Ραφίνα και 2 από τον Πειραιά, για Άνδρο, την Ομίκονο, Πάρον, Αξοίο, Σαντορίνη, Κρήτη και Κουφονίσια, αλλά και Μήλο. Μήλο δεν έχω πάει ποτέ, το ξέρετε, δεν έχω πάει ποτέ Μήλο. Άκουτε, αλλά γιατί να μην πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο μία Μήλο, να πάρουμε από τον Πειραιά της Golden Star Ferries και να πάμε μία Μήλο.
αυτό ότι στη Μήλο. Δεν είναι τέλεια. Στη Μήλο έχουν ήδη. Και για να τελειώσω, θα ξαναπάρει το διαγωνισμό το παιδί. Πρόκειται λίγο, καταλαβαίνεις, λίγο ελαφριάς καλοκαιρινής έτσι, διάθεσης. Θα σου πω ότι θα πάτε και θα έρθετε εντελώς δωρεάν όταν έχουμε στο πλάι μας τη νούμερο 1 εταιρεία για Κρήτη και Ανατολικές και Δυτικές Κυκλάδες, την Golden Star Ferries. Τώρα λοιπόν μπορείς να φύγεις μαζί με το καράβι, άντε να μας αδειάσεις τη γωνιά, γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα εδώ με την Κωνσταντίνα. Τέλειο! Τι ήθελες να πεις για τη Μήλο? Στη Μήλο, όσοι πάνε λένε... Εκεί είναι και η Αφροδίτη, δεν είναι, της Μήλου. Ναι, πέρσι δεν είχαν γίνει τα καλυστία. Με αφιέρωμα στην Αφροδίτη της Μήλου. Ναι, σωστό. Σωστά. Λοιπόν, η Μήλος είναι μόνο για ζευγάρια. Ναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι. Είναι πολύ ήρεμο νησί. Ωραίες παραλίες. Έχει πάρα πολύ ωραίες. Γιατί όμως είναι μόνο για ζευγάρια, δηλαδή. Θα σου πω κάτι. Και λένε ότι όποιοι... Α, είναι σαν τη Σαντορίνη. Όχι. Όποιοι πάνε στη Μήλο, ή η γυναίκα μένει έγκυος ή χωρίζουν. Εγώ πήγα και δεν έμεινα έγκυος. Ούτε χώρισε. Που κλείσω μετά. Επίσης αυτό εγώ το ακούω για τη Σαντορίνη. Ότι όταν θα πάνε. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ στο νησί αυτό. Έχω πάει. Έχω ταξιδέψει όλες τις Κυκλάδες. Στη Σαντορίνη δεν έχω πάει. Πολύ ωραία. Αλλά είναι επιλογή μου, όχι δεν έχω πάει. Όλα τα ξενοδοχεία είναι στα πόδια μου. Αλλά απλά δεν έχω πάει. Εγώ λοιπόν δεν έχω πάει για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δεν θέλω να χωρίσω. Και ο δεύτερος είναι γιατί δεν θέλω να χωρίσω. Εντάξει, γιατί έχεις και το δεσμό. Και ο τρίτος είναι γιατί δεν μπορώ να πάω μόνος μου. Έχεις και το δεσμό. Ναι. Κατάλαβες, ο Γιάννης μου λέει βρες πρώτα τον έρωτα και μετά χωρίζεις. Ααα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 α Τι είδες, τι λέει, βράζει το παιδί. Αχ, από το στόμα μου το πήρε. Αχ, και πολύ δύσκολο κάποιος να πάρει κάτι από το στόμα σου. Κάτι από το στόμα μου. Λοιπόν, είναι να μην το... εσύ. Λοιπόν, για να πάμε να ξεκινήσουμε τι θέμα έχεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιες είναι οι φράσεις που δίνουν φτερά στα παιδάκια μας. Όπως και εμείς οι μεγάλοι θέλουμε να ακούμε έναν καλό λόγο, να μας πούνε μια κουβέντα, να μας επενέψουν, να μας πούνε αυτό το κάτι τύπο θα μας ανεβάσει την αυτοπεποίθηση. Έτσι είναι και τα παιδιά. Έχουν ανάγκη να ακούσουν έναν καλό λόγο από τους γονείς τους, όχι από κάποιον ξένο. Μεν μπορεί να νιώθουν υπερήφανα μπροστά στους άλλους, επειδή η μαμά ή ο μπαμπάς μου είπε μπράβο για αυτό που κάνεις, αλλά θέλουν να ακούνε και το κάτι παραπάνω. Και πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι φράσεις. Άρα εννοείς μόνο από τους γονείς, δηλαδή. Μόνο από τους γονείς. Μόνο από τους γονείς και αυτό που τους απασχολεί σε δεύτερο, σε δεύτερο στάδιο είναι η γνώμη που έχει η δασκάλα ή ο προπονητής τους. Α, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα όταν πολύ είναι παιδιά, σημαντικό. Πολύ, δεν είναι μεγάλη σημασία στον προπονητή. Ναι, ναι, όταν είναι όταν ένα παιδί. Και γι' αυτό πολλές φορές ακούς και γονείς που στον προπονητή του λένε πες του ότι δεν κάθεται και διαβάζει και πες του δεν τον βάλεις για προπόνηση δύο μέρες, τρεις, αν δεν διαβάσει. Ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η γνώμη που έχει αυτός που σε διδάσκει. Νιώθει ότι η μητέρα ή ο πατέρας είναι το αντίστοιχο με τη δασκάλα ή τον προπονητή που έχει. Είμαι περήφανη για σένα. Είναι μία έκφραση που και εμένα τώρα να μου την πει η μητέρα μου ή ένας φίλος μου, κολλητός μου ή μία φίλη μου. Και οι αδερφές σου. Αυτό με κάνει και νιώθω πολύ όμορφα. Ναι. Νιώθω ευτυχισμένη. Δηλαδή νιώθεις αυτό το κάτι το οποίο δεν μπορεί να σε κάνει να νιώσεις κάπως διαφορετικά. Γενικά και ο άνθρωπός σου να σου το πει αυτό. Γενικά, είναι πολύ ωραία έκφραση. Θα σας πω κάτι. Πλέον, σαν μεγάλοι που είμαστε, δεν εκδηλώνουμε τόσο τα συναισθήματά μας. Και είναι λάθος. Σοβώς. Γιατί έχουμε πάντα πρέπει, δεν όσο περνάει ο χρόνος. Ναι. Είναι η σωστή χρονική στιγμή να το πω αυτό. Είτε μου λείπεις, είτε σε αγαπάω, είτε είμαι περήφανη για σένα. Γενικά έχουν χαθεί είτε λίγο αυτά. Είτε σε θαυμάζω. Εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι με έναν άνθρωπο που δεν τον θαυμάζω. Μόλις χάσω το θαυμασμό μου, τελείωσε με ένα γεγονός. Απομυθοποιείται. Ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει με τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι να είσαι περήφανη για αυτούς. Μάλιστα. Και κλείνει αυτό. Και κλείνει. Μου αρέσει ο τρόπος που το έκανες. Το ξέρω. Και όταν λέμε μου αρέσει ο τρόπος είναι που το έκανες. Είναι μια έκφραση που την ακούω πάρα πολύ συχνά. Σ' αρέσει. Ναι, και την ακούω κιόλας. Όταν το ακούς, τι νιώθεις? Ότι το έκανα πολύ καλά. Υπερηφάνεια. Έχω μετά στην πρώτη πρόταση. Μου λένε μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που το έκανες. Άρα είμαι πολύ περήφανος για μένα. Καταλαβαίνεις πώς το συνδέω. Και κάνεις πολύ καλή δουλειά για να το κάνεις. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μου αρέσει ο τρόπος που το έκανες. Είναι μια έκφραση που το παιδί όταν προσπαθεί να κάνει κάτι και το κάνει την πρώτη φορά λάθος, δεν είναι να του πούμε ότι το έκανε λάθος, αλλά ήταν πολύ καλά ο τρόπος που το έκανε. Συνέχισε έτσι. Αυτό είναι πολύ δημιουργικό. Δηλαδή, όταν ένα παιδί ξεκινάει να κάνει μια ζωγραφιά και δεν την πετυχαίνει τόσο,
θα του πούμε ότι είναι αυτό που έκανε είναι πολύ δημιουργικό. Θα του τονίσουμε γιατί έχει κάνει ωραία τον κορμό του δέντρου, γιατί έχει κάνει ωραία σκεπή από το σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό να επενεύουμε το παιδί. Μου αρέσει να σε ακούω να τραγουδάω. Ξέρουμε ότι σε μερικά παιδιά. Σου αρέσει να σε ακούω να τραγουδάς μόνη σου. Μου αρέσει να σε ακούω να τραγουδάς. Να τραγουδάω, είπε. Να τραγουδάω. Συγγνώμη, συγχωρείτε. Ναι. Μου αρέσει να σε ακούω να τραγουδάς. Βλέπουμε σε πολύ μικρή ηλικία ότι οι παιδιά έχουν καταπληκτικές φωνές. Ναι, αλλά αν το παιδάκι όμως μπορεί να είναι άφωνο, είναι άσχημο να του λες ψέματα. Όχι, αυτό ήθελα να το πω. Ναι, όσο αυτή την περίπτωση δεν το συζητάμε. Δεν είναι λέμε ποτέ ψέματα στα παιδιά. Καλά, δεν του λες ότι είσαι και άφωνο σε ένα παιδάκι να βάλει τα πράγματα. Δεν το λες καθόλου όμως. Δεν του λες τίποτα ή του λες. Θέλει προσπάθεια. Θέλει ειδικό σχολείο. Θέλει αυτό, θέλει εκείνο. Αλλά μερικά παιδιά πραγματικά έχουν καλύτερες φωνές και από πολύ μεγάλους τραγουδιστές. Καλά, δεν το συζητάμε. Παιδιά, υπάρχουν παιδιά που έχουν θαυματικές, θαυματουργικές φωνές και φοβερές. Πραγματικά βλέπουμε και πιο... αποδόσεις. Και βλέπω, έχω, είδα ένα βίντεο, ένα παιδί, νομίζω Αμερικάνος έπρεπε να ήταν, που τραγούδαγε και τραγούδαγε Michael Jackson και το έλεγε τόσο ωραία, που άμα έκλεινες τα μάτια σου, καταλάβαινες ότι λες τώρα, το λέει ο Michael Jackson ή το λέει κάποιο. Το έμπαινε μέσα στην ψυχή του, πώς θα σου το πω. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με βοηθάς. Όταν ένα παιδί βοηθάει τη μητέρα του, ήταν να μαντζέψει την κουζίνα. Πάντα πρέπει να λέμε ακόμη και μεγάλη, πιστεύω, σε ευχαριστώ. Ακόμη και συγγνώμη. Ευχαριστώ, παρακαλώ. Έτσι. Συγγνώμη, είναι τρία βασικά πράγματα που πρέπει να το λέμε. Όπως εγώ, σημαντικό θεωρώ την καλημέρα και την καληνύχτα. Ναι. Δεν ξέρω. Μπορεί... Από τις γονείς ή από τη σχέση. Όχι, γενικά. Καλημέρα και καληνύχτα. Και στους φίλους μου, αλλά και γενικά να υπάρχει αυτό. Όταν ο άλλος σου στέλνει μια καλημέρα και σου λέει καλημέρα, καληνύχτα. Σου δίνει ένα σεβασμό. Άμα όμως δηλαδή έχεις 20.000 φίλους, θα στέλνεις 20.000 καλημέρες και 20.000 καληνύχτες. Όχι, ρε αγάπη μου, έχεις κάποιους πιο αγαπημένους φίλους. Α, εννοείς για τα πολύ στενά σου πρόσωπα. Εμένα, για μένα καλημέρα. Τα τελευταία 4 χρόνια, πες μια φορά που δεν σου έχω στείλει καλημέρα να γελάσουμε ή να του πω κάτι. Για να γελάσουμε. Για να γελάσουμε ή να σου πω κάτι το καλημέρα και να σου σχολιάσω κάτι να γελάσουμε. Ποτέ. Ξέρει ότι εκείνη την ώρα που θα πάω για δουλειά, 8:30-9, θα του στείλω και κάτι. Πάντα. Εντάξει, απλά. Αυτό το κάνεις με κάποια συγκεκριμένη. Δηλαδή, έτσι που πιάνεις και την κουβέντα και που ξέρεις ότι τώρα όταν άλλο ξέρει ότι ξυπνάει 5 ώρα, εσύ 8 ώρα θα του στείλει. Καλημέρα γιατί δεν το δει. Τι θα του στείλει. Τίποτα. Τι να του στείλει, αν άλλο είναι στην Αμερική που έχουμε 7 ώρες διαφορές. Ξυπνά, θα είσαι ένα συνεδρίο, ξυπνά. Θα του λες καλημέρα, θα σου λέει καληνύχτα. Θα του λες καλό απόγευμα, θα σου λέει καλό βράδυ. Μου έχει τύχει αυτό. Και τι λέει, αφού έχω πέφτει για ύπνο τώρα. Ναι, γι' αυτό, μετά θα του λες άλλον τι άλλο. Λοιπόν, μα τι υπέροχη ιδέα. Όταν ένα παιδί μας προτείνει να κάνουμε κάτι, είτε να πάμε στις κούνιες, είτε να βγούμε στον κήπο να παίξουμε, είτε να πάμε να κάνουμε κυπουρική, το οτιδήποτε. Του τονίζουμε ότι αυτό που μας είπε ήταν τέλειο. Θα προτιμήσουμε να κάνουμε αυτό από το να κάνουμε κάτι δικό μας. Δηλαδή, σκεφτόμαστε και τι θέλει το παιδί. Σωστά. Με κάνεις ευτυχισμένη. Έχω δει λοιπόν μία μητέρα στο πάρκο να πάει ο γιος της να την κάνει αγκαλιά και να του λέει: με έκανες πάρα πολύ ευτυχισμένη. Και το παιδί να λάμπει από χαρά. Γιατί αυτό είναι μία αγκαλιά. Δεν είναι κάτι. Δεν κοστίζει κάτι. Και το μπράβο πρέπει να λέμε στα παιδιά. Θα σου πω, πρέπει να λέμε το μπράβο και αυτό που το έκανες, όχι το έκανες τέλειο, προσπάθησες να το κάνεις τέλειο. Γιατί όταν λέμε στο παιδί το έχεις κάνει τέλειο... Δεν το του παιδί... δίνουμε το ένωσμα να προσπαθήσει για κάτι ακόμα. Ακριβώς. Θα πει την επόμενη φορά που θα το κάνω, α, εντάξει, αυτό το έκανα την προηγούμενη φορά τέλειο, δεν χρειάζεται να κάνω κάτι. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω. Ακριβώς. Πες μου ότι σκέφτεσαι γι' αυτό. Όταν ζητάμε τη γνώμη του παιδιού, πρέπει να ακούσουμε κιόλας να κάτσουμε κιόλας να την ακούσουμε. Και όχι να μιλάμε πάνω στη φωνή του. Είναι λάθος και πολλά παιδιά όταν μιλάς επάνω στη φωνή του, δηλαδή μιλάμε και οι δύο ταυτόχρονα, σταματάει να μας λέει πραγματικά αυτό που σκέφτεστε. Μπορείς να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Είναι μία έκφραση που η μητέρα πρέπει να τη λέει στο παιδί συνέχεια. Είτε χρειάζεται στην ουσία βοήθεια, είτε δεν χρειάζεται βοήθεια. Πρέπει να τη λέει. Να δείξει το πόσο τον υπολογίζει μέσα στις δουλειές της, αλλά και το πόσο το παιδί είναι διαθετημένο να προσφέρει στο να τη βοηθήσει. Μου αρέσει να ακούω να μου μιλάς. Mm-hmm. Ένα παιδί είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινάει το σχολείο στο δημοτικό να λέει στη μητέρα του, να του το βγάζει όμως η μητέρα του, με ερωτήσεις που θα του κάνει.
κάποιες ειδικές ερωτήσεις που τα έχουμε πει και σε μία άλλη εκπομπή. Το πώς περνάει στο σχολείο. Γιατί έχουμε δει πολλά περιστατικά, Αλέξανδρε, που δέχονται bullying, που δεν κάνουν παρέα με κανένα παιδί στο σχολείο, που τα διαλύματα τα περνάνε μόνα τους, που έχουν πρόβλημα με τη δασκάλα τους και δεν μιλάνε αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουμε κοντά τους και να τους δώσουμε το ένας να μιλήσουν. Η μητέρα πρέπει να ανοίγει με κάποιες φράσεις τα φτερά στο παιδί για να μιλήσει. Είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Είσαι μοναδικό και ιδιαίτερο παιδί. Όταν παίρνουν τους βαθμούς, για παράδειγμα. Και αν είναι χαμηλή η βαθμή. Και άμα είναι χαμηλή, θα σου πω, όταν παίρνουμε τον έλεγχο, γιατί το θυμάμαι και από μένα, δεν ήμασταν όλοι τέλειοι στο σχολείο. Φυσικά. Ούτε σε όλες τις τάξεις παίρναμε άριστα. Όταν τελείωσα λοιπόν την έκτη δημοτικού και δεν τα είχα πάει τόσο καλά, είχα και 9, είχα και 8, αλλά δεν είχα σε όλα 8 ή σε όλα 9, είχα ένα 8 και ένα 9. Γιατί σε αυτά τα μαθήματα όντως ήμουν αδύναμη. Όταν γυρίσαμε στο σπίτι, η μαμά μου είπε αυτή τη φράση. Είσαι μοναδικό και ιδιαίτερο παιδί. Γιατί μπορεί να υστερείς σε κάτι άλλο, να υστερείς σε κάτι άλλο, αλλά είσαι πολύ καλύτερη σε κάτι άλλο. Δηλαδή, μου είπε ότι ναι, μπορεί η ζυγαριά να γέρνει στο 8 και στο 9, αλλά εάν πατήσεις κάπου αλλού θα ανέβει πολύ πιο περισσότερο. Βέβαια, εγώ έτσι που γνωρίζω περισσότερα, η Βάσο το μοναδικό και ιδιαίτερο δεν το είπε μόνο για τους βαθμούς. Το είπε σκεπτόμενη και πολλοί άλλα πράγματα που μέχρι σήμερα δεν έχει πέσει καθόλου έξω. Έλα. Λοιπόν, κορίτσια, τελειώσαμε, το ξέρετε. Δίκαιο. Ότι τελείωσε η εκπομπή. Να κάτσουμε να πούμε για τίποτα άλλο, έχω σκοτώσει. Όχι, θα κλείσουν τα φώτα και εμείς θα κάτσουμε. Γιατί δεν κατάλαβα. Πρέπει να φύγουμε δικό μας το σκηνικό. Εγώ θέλω αυτό. Ναι, ποιο θες εσύ. Αυτό εκεί. Με τη φράουλα. Με το κεράσι. Εγώ θέλω το άσπρο. Εγώ το αυτό είναι, αυτό. Με το κεράσι. Θα το μοιραστείτε. Όχι, μου το από εδώ. Α, αυτή θέλει το πίσω. Εγώ θέλω το μοιραστείτε. Αυτό είναι με φράουλα και με κρέμα. Το φράουλα κρέμα θέλει. Και το άλλο είναι με μήλο που θέλω. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα τα κόψουμε το ένα. Δεν μοιράζομαι. Στα τρία. Α, στα τρία αλλάζει. Στα τρία και θα πάρουμε από ένα κομμάτι όλοι από το καθένα. Ωραία. Και η πορτοκαλόπιτα. Η πορτοκαλόπιτα είναι πορτοκαλόπιτα. Πάτσις εγγύηση λοιπόν. Λοιπόν, αύριο, κορίτσια, φεύγουμε. Τέλεια. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με άλλους συνεργάτες, άλλα θέματα, άλλα δώρα. Και αύριο θα σας στείλω σε άλλο μέρος, άλλες διακοπές. Εσείς μην ξεχάσετε ότι πρέπει να είστε συντονισμένοι εδώ την ίδια ώρα για να μην χάσετε τα καλύτερα που έρχονται. Γεια σας.